Στέφανε, η πρώτη σου εντυπώσεις από την Κύπρο, άλλαξες παραστάσεις, ποδοσφαιρικά. Το πρώτο σου σχόλιο για τους μήνες που βρίσκεσαι εδώ πέρα. Ας πω την αλήθεια, έχω εντυπωσιαστεί. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλά τα πράγματα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα μου αρέσει πάρα πολύ ο καιρός. Δηλαδή, είναι σαν να είναι για καλοκαίρι, πολύ είμαστε με τα κοντομάρικα. Και εντάξει, μου αρέσει πολύ αυτός ο καιρός. Με βολεύει και στην προπόνηση, δηλαδή δεν μπορώ την βροχή και τα κρύα. Έπειτα μου αρέσει πολύ η ποιότητα ζωής εδώ πέρα. Μετά με την ομάδα είναι όλα σε πολύ επαγγελματικό επίπεδο. Τα γήπεδά μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τα βοηθητικά, δεν μας λείπει τίποτα, στις πληρωμές είναι κύριοι. Θεωρώ ότι έκανα πολύ καλή επιλογή και ότι θα έπρεπε να είχα έρθει πριν 2 ή 3 χρόνια που είχα ξανά την ευκαιρία. Οι πρώτες εντυπώσεις από την ομάδα, από το αγωνιστικό κομμάτι. Σίγουρα στην ομάδα έχουμε ένα πολύ οικογενειακό κλίμα. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι δίπλα στην ομάδα, δεν μας λείπει τίποτα. Δουλεύουμε σε πάρα πολύ επαγγελματικά πλαίσια, όπως ξαναείπα. Δεν ξεκινήσαμε ιδανικά όπως το πρωτάθλημα. Ήταν και λόγω του δύσκολου προγράμματος, λόγω του ότι αλλάξαμε πολλούς παίχτες. Και σε σχέση με πέρυσι και σε σχέση με την προετοιμασία. Δηλαδή, στο τέλος της προετοιμασίας φύγανε πολλοί, ήρθαν και άλλοι. Και άργησε λίγο η ομάδα να βρει τη χημεία της. Έπειτα τώρα τα τελευταία 5 μάτς είχαμε όλα τα ντέρμπι με όλους τους πρωτοπόρους, με μεγάλες ομάδες παραδοσιακές, δηλαδή όπως το ΑΠΟΕΛ, όπως η ΑΕΚ Λάρνακας, όπως η ΑΕΛ, η Ομόνια. Δεν καταφέραμε να πάρουμε τον βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα έχουμε ένα φοβάτο πρόγραμμα με τις ομάδες που είναι στα μέτρα μας και πιστεύω ότι θα ανακάμψουμε και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, πιστεύω πολύ σε αυτό. Είσαι ευχαριστημένος από την επιλογή που έχεις κάνει. Πιστεύεις ότι στην πορεία θα είναι ακόμα καλύτερα για σένα τα πράγματα? Σίγουρα, πολύ ικανοποιημένο με την επιλογή μου. Θα έπρεπε να είχα έρθει από πιο νωρίς. Δεν έχει καμία σχέση οι συνθήκες που συναντάς στην Κύπρο, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι σε όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, ούτε οικονομικά προβλήματα έχουν οι ομάδες, ούτε αυτά τα θέματα οργανωσιάς που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, υπάρχουν στη Β' και στην Καναδική Ελλάδα, δηλαδή, αυτά τα ψέματα οι ποδοσφαιριστές περνάνε και περνάνε πολύ δύσκολα. Και προβλήματα εδώ δεν υπάρχουν. Οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Τα γήπεδα είναι όλα πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι χρειαστούν οι άνθρωποι είναι πολύ. Πολύ εντάξει απέναντί μας, ό,τι χρειαστούμε, τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας, όλα τα είχαμε από την αρχή. Δηλαδή, από ό,τι ακούω και οι άλλες ομάδες είναι, δεν είναι μόνο η δικιά μου ομάδα, αλλά δεν είναι παραπάνω η δικιά μου ομάδα. Όσον αφορά το επίπεδο, επειδή έπαιξε και Super League, υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν πολλές διαφορές με την Ελλάδα. Ας πω την αρχή που παρατηρήσω εδώ είναι ότι κατά τα ψέματα είναι ένα πρωτάθλημα 2 ταχυτήτων. Δηλαδή, είναι οι πρώτες ομάδες ιστορικές. Με κόσμο, με δύναμη, όπως είναι η ΑΕΛ, το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλων Λεμεσού, η Ομόνια, η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ανόρθωση που είναι μεγάλη ομάδα για αυτή. Και μετά όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι πάνω κάτω, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, παράδειγμα, είδαμε και προχθές την ομάδα του Δίνου που έφεραν ισοπαλία με την ΑΕΛ που είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Κύπρο. Και κατά ψέματα θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας με λίγη τύχη. Δηλαδή οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Όπως και εμείς παραδοθούμε την Ομόνια, βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0, το χάνουμε 2-1 και μετά από 5 λεπτά χάνουμε απίστευτο τέταρτο. Σταμάτησε ο επιθετικός μου γιατί νόμιζα ότι ήταν offside. Συνέχισε τη φάση μετά και το πήγε στο Μαφλέγγες. Να κάνουμε το 2-2 εκεί στο 60, αλλά είναι άλλο παιχνίδι μετά. Σήμερα σου ξαναείπα, τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Οι μεγάλοι αυτοί έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στις μικρές ομάδες και με παρασκήνιο κατά ψέματα και όλα αυτά. Εντάξει, μοιάζει λίγο με το πρωτάθλημα της Ελλάδας, είναι πιστεύω λίγο πιο χαμηλό το επίπεδο. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΚ, που μπορούν να κοντράρουν λίγο τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι είναι στα ίδια επίπεδα. Πέρα οι υπόλοιπες είναι σαν τις μικρομεσαίες ομάδες, αλλά και τις μπορούν. Όσον αφορά τα μελλοντικά σου σχέδια, θα σκεφτόσουν την επιστροφή στην Ελλάδα ή θεωρείς εδώ ότι είναι ιδανικά για να συνεχίσεις να παίζεις? Έτσι που βλέπω τώρα τα πράγματα εδώ, δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες να επιστρέψεις στην Ελλάδα.
Δηλαδή θα προσπαθά. Σε όπου δεν να μείνω εδώ πέρα, σου περισσότερα χρόνια μπορώ. Τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι για την ώρα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, γιατί εντάξει, είμαι εδώ 4 μήνες. Ίσως είναι και αρχή. Θα δούμε. Θέλω και ένα σχόλιο για τον Τίνο που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Ο Τίνος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Παρότι η ομάδα του δεν είναι μεγάλης δυναμικής, έχει καταφέρει και είναι συνέχεια μέσα στους πρώτους σκόρερ. Ελπίζω να ανταμυφθεί με μια καλή μεταγραφή από τον Γενάρη κιόλας. Εδώ αξίζει. Είσαι ευχαριστημένος από το πώς έχουν εξελιχθεί ποδοσφαιρικά τα πράγματα για σένα. Είσαι ένα παιδί που ξεκίνησε από το τοπικό, δούλεψε αρκετά, έφτασε στο ανώτερο επίπεδο στην Ελλάδα. Είσαι ευχαριστημένος με όσα έχεις πετύχει ή θεωρείς ότι μπορούσες περισσότερα πράγματα? Σίγουρα δεν μπορώ να πω και εγώ ότι μετανιώνω για τις επιλογές μου. Πιστεύω ότι αδείξα και τον εαυτό μου και με αδίκησαν και ότι σίγουρα θα μπορούσα να πετύχει περισσότερα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα μετά την πρώτη μου χρονιά στην Πλατανιά που όλοι είχαν λένε ότι έκανα μια αξιοπρεπέστατη χρονιά στην Ελβανική, ότι στάθηκα επάξια, είχα πολύ καλά παιχνίδια. Τη δεύτερη χρονιά, άνευ λόγου και αιτίας, δεν μου δόθηκε ευκαιρία να συνεχίσω και τελευταία μέρα των μεταγραφών με έδωσαν δανεικό σε μια ομάδα που δεν ήθελα να πάω. Χωρίς να ήταν τελευταία μέρα των μεταγραφών, δεν μου έδωσαν δυνατότητα επιλογής, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο, δηλαδή από τους ανθρώπους πλάνια. Το έχουμε ξανασυζητήσει, το έχω ξαναπεί κάποιες φορές. Από εκεί και πέρα, ίσως και εγώ αδείξα τον εαυτό μου, έκανα κάποια λάθη. Όμως, τελευταία θεωρώ ότι αρχίζω και επανέρχομαι στα επίπεδα που ήμουν και πιστεύω ότι στο μέλλον θα πάω ακόμα καλύτερα. Χανιά, Λεμεσό. Χανιά πιστεύω και εγώ και μου αρέσει πολύ και η Λεμεσός εδώ. Αλλά τα Χανιά είναι ωραία το καλοκαίρι. Για μόνιμα πιστεύω Χανιά.